Ένα σκύλο. Μαλάκα, τι αρκούδα είναι αυτή. Κοίτα εδώ. Είναι ίσως η πρώτη φορά στη σύντομη αυτή η ιστορία του tour vlog που ήρθαμε σε ένα μαγαζί πριν καν ανοίξει. Έφτασες? Λέω, όχι, στο καράβι με φτάνω τώρα, πιάνω λιμάνι. Α, μου λέει, ωραία, γιατί εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Τι έκανε, για ξαναπες το αυτό. Ναι. Για ξαναπες το. Ποιο? Με παίρνεις τηλέφωνο και σε ρωτάω, έφτασες? Και σου λέω, όχι ακόμα. Με στο καράβι. Τριάρια και δύο. Ναι, αλήθεια, του κόβαμε τριάρια ένα στον άλλο, ρε παιδί μου, γενικότερα. Καταρχάς να σας πούμε ότι είμαστε στο Αργοστόλι και σήμερα έχουμε live στο business. Ίσως το... Όχι ίσως. Όχι ίσως. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό εδώ το κτίριο... Γιατί τραβάς με το δάχτυλό σου? Τι εννοείς? Τι φων χωμ. Γράφουμε ρε. Ρε μαλάκα. Μην το κάνεις. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Θέλω κούρεμα. Έχουμε ένα Καλά, και εγώ θέλω πάλι. Οπότε... Μαλάκα, πότε κάναμε το επεισόδιο που κουρευόμασταν? Πριν δύο εβδομάδες ήταν. Τι δύο εβδομάδες? Πριν πάμε Αθήνα. Πριν πάμε Αθήνα. Τρεις. Πριν τρεις. Παραπάνω ήταν. Τέσσερις. Τρεις ή μισή. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή πήγαμε. Πώς είναι μισό? Αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση λίγο στο tour vlog. Και θα το κάνουμε πιο διαδραστικό και θα σας δείχνουμε πράγματα χρήσιμα για τη ζωή σας γενικότερα. Τώρα θα σας δείξουμε... Αυτό είναι spoil, γιατί λέω για μετά. Λέω για μετά. Το πήγα πολύ πέρα, Όχι. 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 Αφού ξέρουν ότι το λόγο σου δεν τον κρατάς, ρε παιδί μου. Ποιος είμαι, μαλάκα, εγώ? Τα μισά που έχεις πει δεν ισχύουν. Για ποια, γιατί, τι έχω πει? Το ανέκδοτο το έχεις πει? Το ανέκδοτο είπα, θα το πω σε κάποιο επεισόδιο. Δεν... Είπα στο επόμενο επεισόδιο. Ναι. Ναι, αλλά δεν φταίω εγώ για το επόμενο επεισόδιο που ξέφυγε το θέμα τόσο πολύ. Τι εννοείς, ποιος φταίει? Εσύ φταίς. Για ποιο πράγμα? Εσύ φταίς που έβγαλες άλλα αντάλλων επεισόδια, που κάναμε άλλα γυρίσματα, που ξεχάστηκες, που τρέχαμε, που σε άλλα δεν ήρθες. Μη συνανάδρομο που. Ναι, είμαστε στο Αργοστόλι. Το μόνο που λείπει είναι να συναντήσουμε τον χαζό του χωριού. Στο δικό μου το χωριό, α πούμε, ήταν η Μαρία Ιζαβή. Όποιο ξέρει από εγάλεο, αγγελικούλα και τσιγάρο-τσιγάρο. Εγώ μεγάλωσα στο Μεγάλο Πεύκο, στη Νέα Πέρα μου. Και είχαμε δύο-τρεις. Βασικά είχαμε πολλού τρελού. Αναλογικά με τον πληθυσμό του χωριού. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό. Ο πρώτο που είχαμε. Που ήταν και ο πιο light, ας πούμε, και ο πιο cool, ρε παιδί μου, ήταν ο Μίτσος ο Σπούκας, ο οποίος ήταν ποιητής. Και μάλιστα έχει εκδώσει και ποιητικές συλλογές. Ο οποίος έδινε μηνύματα, έγραφε ποιήματα, ναι. Καθόταν όλη μέρα, ρε παιδί μου, στην καφετέρια που δούλευα, στον μπαράκι που δούλευα, και έδινε ποιήματα σε όλες τις γκόμενες, σε μένα. Έχω να του βάλει ποιήματα. Σε σένα και στις γκόμενες? Σε μένα, γιατί τον κέρναγα μπύρες. Εντάξει. Τι λέγανε τα ποιήματα του? Ήτανε, θυμάμαι συγκεκριμένα ένα που έλεγε. Τα κύματα της θάλασσας και το μουνί της μάνας σας. Ήτανε πολύ... Ήταν πολύ ροκάς. Ήταν πολύ βαθύ. Μετά είχαμε το... το Γεράσιμο. Ο Γεράσιμος, για όσους έχουν δει ένα βίντεο στο YouTube που λέει Χρυσαυγή της Ουγγ, αυτός είναι ο Γεράσιμος. Είναι αυτός που γυρνάει και λέει την εξής ατάκα, ότι δεν θα ήθελα να μιλήσω για θέματα αλλοδαπών που ούτε η ελληνική αστυνομία μπορεί να αναλάβει τα δρόμενα, ούτε και εμείς σαν απλοί πολίτες αυτό και μόνο. Αυτός είναι ο Γεράσιμος, ο οποίος είναι Χρυσή Αυγή. Και φαίνεται. Και γερός τέλεχος της Χρυσής Αυγής. Και μέχρι πρότινος, πριν μπλέξει με τη Χρυσή Αυγή, πίστευε ότι είναι ο γιος του Ιησού Χριστού. Είχε ένα σκύλο που μύριζε τους δαίμονες. Και τον έφερνε βόλτα. Και είχε ένα σπαθί που είχε πάρει από αυτούς από τους μαύρους. Πριν έγινε η Χρυσαυγή, δεν είχε θέμα με τους μαύρους τότε. Και είχε ένα κατάνα όπου καθόταν πάνω σε δύο καρέκλες απέναντι από το μαγαζί και το σταύρωνε. Και μετά έπεφτε μέσα στη θάλασσα και πάλευε με τα κύματα. Τον είχα αυτόν. Υπάρχει αυτός ο τύπος. Και μετά είναι ο Σιμεών. Ο Σιμεών μια περίοδο είχε πει μεγάλες ατάκες. Αυτοί είναι οι τρεις ενδεικτικοί που λέω από το μέρος μεγάλο, ρε παιδί μου, το Μεγάλο Πεύκο. Ο Σιμεών για μια περίοδο πίστευε ότι είχε μαγικές δυνάμεις και ότι μπορούσε να παίρνει όποια μορφή ήθελε. Οπότε όποια γκόμενα έβλεπε, ρε παιδί μου, ο Σιμεών γύρναγε για την κοίτα και έλεγε: Και αυτή την έχω γαμίσει, αλλά δεν το ξέρει. Πώς, ρε Σιμεών, είχα πάρει τη μορφή του γκόμενού τη και τη γάμακα. Και έρχεται μια μέρα και σκασμένο, ρε παιδί μου, κάθεται στην καφετέρια και κάνει. Του λέω: Τι έγινε, ρε μαλάκα? Δεχτεί το βράδυ,
Βλέπω ένα τύπο στον δρόμο με μούσα. Του λέω: ποιος είσαι να πούμε, Ιησούς Χριστός δεν είσαι, δεν είμαι εγώ. Ο διάολος δεν είσαι να πούμε, θα μου είχες κάνει κακό. Και τότε καταλαβαίνω ότι είναι ο μάγος που ήρθε να μου δώσει τη δύναμη να αλλάξω μορφή, να γίνω μπαμπουίνος. Και φεύγει. Φίλε, ήσασταν πολύ μπροστά εσείς. Ναι, ρε. Και πρόσεξε, αυτοί είναι οι τρεις ενδεικτικοί. Σου λέω, είχαμε... Δεν είναι θέμα ενδεικτικού, είναι είχαμε... θέμα ότι συζητάς μαζί τους. Όχι, δηλαδή, είχαμε πάρα πολλούς. Είχαμε ένα σκηνοθέτη που ήταν τρελός, που τσακωνόταν και έλεγε αν τρώει λωτούς ο κόσμος κτλ. Είχαμε έναν άλλον που δεν μίλαγε ποτέ. Απλά αυτός άκουγε φωνές και είχε φουντάρει από το δεύτερο όροφο. Κάποιος του είπε ότι μπορεί να πετάξει. Και πήδηξε. Και φαντάζω σκηνικό που δουλεύω εγώ πρωί σε καφετέρια 18 χρονών, ξέρω εγώ, και σκάνε μύτη να πιούν καφέ όλοι αυτοί μαζί. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει, ναι, αυτό έγινε. Και τσαντιζόταν ο ένας με τον άλλον και δεν μίλαγε ο ένας τον άλλον και ρώταγε ο ένας τον άλλον, ρε παιδί μου, πράγματα και δεν απαντούσε ο ένας με τον άλλον και γυρίζω εγώ στο Μίτσο τον ποιητή και του λέω, ρε μαλάκα, γιατί δεν του μιλάς. Α, μαλάκα, αυτή είναι τρελή. Α, αυτά λοιπόν για τους ιδιαίτερους ανθρώπους του χωριού μου, του μέρους που μεγάλωσα, τη Νέα Πέρα Αμμωτικής. Ποια είναι αυτή? Γεια σας. Μπαίνουμε στο... Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά... Όχι, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, αλλά πάμε να μπούμε μέσα. Παρακαλώ, μετά δεξιά. Το φουλάρο φουλαράκι. Ε. Τα κλειδιά, φουλάρι. Πιστεύετε ότι η αγάπη μπορεί να κάνει τον κόσμο να γυρίζει? Εγώ μπορώ να σας πω ότι το whisky γυρίζει τον κόσμο και μάλιστα δύο φορές πιο γρήγορα. Κάποια τη μάνα μου, μαμαχαίρι. Ρε φίλε, αυτό δεν είναι unboxing. Τι είναι? Αυτό είναι καταστροφή. Πρέπει το unboxing να το πιάνεις με το γάντι, μαλακά, όμορφα. Έτσι. Unboxing για αρχιδιέ, έτσι. Και τώρα θα σας δείξουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, πώς αλλάζετε χορδές σε μια κιθάρα. Μπορείτε να διαλέξετε μια τυχαία χορδή από αυτό εδώ. Μια τυχαία χορδή από αυτό. Όπως θα το μαλαδίνε, θα το δουλεύει. Εκεί. Πώς φαίνεται, Άρη? Γιατί να γαμνάτης γύρνα που σε αγαπάω. Γιατί ρε μαλακά, με το τραγούδι και ομάλα μας θα καταλάβει τη διαφορά. Φοβερό, έτσι. Ε?